Τι είναι, πώς πέρασα τη μέρα μου σήμερα. Και εδώ ήρθα βεβαίως μετά από την πρόσκλησή σας, με πολύ χαρά. Είχα βάλει όμως και έτσι ένα διάστημα αναψυχής, κάποιες ώρες. Είπα δηλαδή ότι το πρωί ήρθα με τη σύζυγο, να έρθουμε χθες το βράδυ, να κάτσουμε παρέα, να κάνουμε την πολιτική μας δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και να περάσουμε καλά. Ναι, δεν με αφήνουν να περάσω καλά. Γιατί δεν με αφήνουν να περάσω καλά. Γιατί βγαίνει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, την είδατε, η Δήμαρχη. Βγαίνει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την Παρασκευή το απόγευμα, με το οποίο κρίνονται εν μέρη αντισυνταγματικές διατάξεις, τις οποίες έχουμε ψηφίσει, προκειμένου να ενισχύσουμε την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Και των περιφερειών. Πολύ σωστά. Τι ήταν αυτές οι διατάξεις, όλη αυτή την κριτική, την πλήρη αδυναμία να πάρουν έστω και μία στοιχειώδη απόφαση, γιατί βεβαίως δεν συνεκροτούνται στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια οι πλειοψηφίες λόγω της απλής αναλογικής. Και τώρα ξανά, που ουσιαστικά ζούμε τον εφιάλτη και τον κίνδυνο της εφαρμογής της απλής αναλογικής εκ νέου, και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτό. Το λέω σε ένα παράδειγμα των συνεπειών. Έχει μεγάλη σημασία και θα έλεγα ότι αυτό για το οποίο πραγματικά θέλω να σας μιλήσω σήμερα, να το πω από την αρχή και θα καταλάβετε νομίζω την αξία του και του επιχειρήματος αλλά και τη χρησιμότητα των στιγμών.